ξεκίνησε από την αρχή όμως. Σε ποια μιλάμε τώρα για απολογίες, γιατί έτσι στο ίδιο βούκο σημείο περιμένουν να κινηθούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι υποτιμούν την κοινή λογική και κυρίως υποτιμούν την νοημοσύνη ενός δικαστηρίου. Το έχω πει και άλλες φορές, άτομα δράστες που από την πρώτη στιγμή αποδέχονται ότι βρισκόταν στο περιστατικό, αλλά κανένας δεν είχε σχέση με τον άλλο, και ζητούν συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί, αφού κανένας δεν είχε σχέση με τον άλλο. Κανένας δεν τον χτύπησε, κανένας τον πλησίασε, κανένας δεν τον ακούμπησε. Κάτι τέτοια δεν μπορούν να στέκουν όχι μόνο στη δική μου τη λογική, όχι μόνο στη δική σας τη λογική, πόσο μάλλον στη λογική ενός δικαστηρίου, το οποίο οφείλει να ερευνήσει κάθε υπόθεση όπως θέλει να ερευνήσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Είναι λοιπόν δράστες, πολύ καλά οργανωμένοι, η δομή τους και ο τρόπος που έδρασαν φάνηκε από την κατάθεση του πρώτου κατηγορουμένου. Κινήθηκαν κατόπιν συναπόφασης με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο, όταν κουβαλάνε τέτοιο οπλοστάσιο μαζί τους, έφτασαν σημείο οργανωμένα και συντεταγμένα χωρίς να έχουν κινητά, για να περικυκλώσουν τα θύματά τους και να σκοτώσουν. Είναι κάτι, όλα τα υπόλοιπα κατάφεραν να τα κρύψουν. Το ποιοι χτύπησαν τον άλκη, ποιοι στα πόδια, ποιοι στο κεφάλι, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Και δεν περιμένω να βγει κάτι από τις απολογίες. Εκτός αν ξαφνικά, όπως το είπα και χθες, εμφανιστεί κάποιο σε εισαγωγικά εξηλαστήριο θύμα και υποτίθεται πάρει πάνω του όλη την ευθύνη, που δεν θα είναι έτσι. Το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος και εσείς που παρακολουθείτε τη διαδικασία, ότι την ευθύνη την έχουν και οι 12 για το θάνατο του άλκη. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν θα είναι ανεκτό στη λογική κανενός, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν παρά να προκύπτουν, δηλαδή η δομή, ο ρόλος, η οργάνωση. Και όταν από την πρώτη στιγμή ο κύριος Κούγιας και εγώ έχουμε θέσει το θέμα να διερευνηθεί το ζήτημα της θέλησης του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης, γι' αυτό ακριβώς το λέμε. Και είναι κάτι το οποίο, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, πρέπει να γίνει και θα γίνει.